Εντάξει, για να κόψω τις αγωγές, γιατί έχουμε και αρκετά περιορισμένο χρόνο και έχουμε καθυστερήσει λίγο, έθεσε ένα πολιτικό πλαίσιο που άλλαξε λίγο την ατζέντα και τη σκέψη της προηγούμενης συζήτησης. Μέσα σε αυτά, σίγουρα, Δημήτρη, που θα μας πεις και θα μας παρουσιάσεις, θα ήθελα να, και με μεγάλο πραγματικό ενδιαφέρον, να καταλάβω αν τελικά ο κόσμος ακούει και έχει τη δυνατότητα να ακούσει και να πιστέψει αυτά τα οποία λέει ο Κώστας, ή αν μιλάμε για μια νέα κανονικότητα η οποία δημιουργεί άλλα δεδομένα. Θοδωρή, ίσως να ξεκινήσουμε από σένα. Και για τον ρόλο σε μια πολύ δύσκολη περίοδο που έχει παίξει διανόησης, αλλά και για, και για το αποτύπωμα και το αποτέλεσμα που έχει φέρει αυτά τα τελευταία χρόνια. Ήταν πολύ καλή η πάσα που μας έκανε και εσύ και που μας έκανες και εσύ, ναι, και που μας έκανε και ο Κώστας. Η διανέωση τώρα κάνει έρευνες που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή της χώρας. Εγώ είχα σκεφτεί να κάνω μια γέφυρα, να πάμε από το θέμα του πάνελ που είναι η καινοτομία και το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, σε αυτά που θα μας πει ο Δημήτρης ο Μαύρος της MRB, που έκανε μια έρευνα, εκπώνησε μια έρευνα για λογαριασμό της διανέωσης. Αυτό που ήθελα να πω σε αυτό το πλαίσιο είναι ότι στο θέμα της καινοτομίας εμφανίζεται μια κάπως προβληματική εικόνα στη χώρα μας, η οποία είναι ασυνήθιστα προβληματική. Έχουμε προβληματική εικόνα σε πολλά πράγματα, ειδικά σε αυτό το τομέα. Έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα στο δίκτυο ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που μετράει πόσο ψηφιοποιημένη είναι η δημόσια διοίκηση, πόσο ψηφιοποιημένη είναι η κοινωνική και η οικονομική δραστηριότητα σε μια χώρα. Η Ελλάδα είναι τρίτη από το τέλος. Περνάμε με τα βίας τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Το DIW Berlin, ένα οικονομικό ινστιτούτο από τη Γερμανία με το οποίο συνεργαστήκαμε για μια έρευνα για την τεχνολογική καινοτομία στην Ελλάδα, βγάζει ένα δίκτυο καινοτομίας, ο οποίος μετράει πόσο φιλική προς την καινοτομία είναι κάθε οικονομία από τις 35 χώρες που μετράει. Και εμείς είμαστε, τελευταία χρονιά που μετρήθηκε, στην 21η θέση. Είμαστε στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις δημόσιες επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, και είμαστε τελευταίοι στις ιδιωτικές επενδύσεις. Και μου πείτε ποιος να κάνει έρευνα και ανάπτυξη στη δικιά μας χώρα. Η διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας, το ξέρετε εσείς πολύ καλά, είναι τέτοια που δεν διευκολύνει τη δημιουργία μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες κατά κανόνα επενδύουν σε έρευνα και ανάπτυξη. Έχουμε το διπλάσιο ποσοστό αυτοαπασχολούμενων από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αυτοαπασχολούμενοι δεν κάνουν επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη. Έχουμε διπλάσιο ποσοστό του εργατικού δυναμικού να δουλεύει σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, πάλι από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αστερίσκος, εκεί παρεμπιπτόντως βρίσκεται το πρόβλημα της φοροδιαφυγής. Κάναμε μια έρευνα για τη φοροδιαφυγή στη χώρα μας. Οι Έλληνες δεν είναι παθολογικά εγκληματίες, δεν κλέβουμε, δεν είμαστε κλέφτες. Αυτοαπασχολούμενοι. Σοκάρω, αλλά. Αυτό που ασχολούμαι. Αλήθεια. Τα νούμερα δεν τεκμηριώνουν και τα νούμερα και αυτή τη έρευνα δεν τεκμηριώνουν, γιατί αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο φοροδιαφεύγουν. Έχουν πολύ ψηλό κίνητρο να φοροδιαφύγουν. Αν πάτε σε μια καφετέρια στο Βερολίνο, μην περιμένετε να σας φέρουν απόδειξη όπως σας τη φέρουν εδώ στο ποτηράκι. Αλλά έχουμε πάρα πολλούς αυτοαπασχολούμενους και πάρα πολλές πολύ μικρές επιχειρήσεις. Και ταυτόχρονα το ανάποδο φαινόμενο είναι ότι φόρους εισοδήματος ποιοι πληρώνουν, μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν πολύ ψηλά κέρδη, κυρίως συντριπτική τους πλειοψηφία των φόρων εισοδήματος, και τα ακριβοπληρωμένα στελέχη, οι μισθωτοί. Δεν έχουμε πολλούς μισθωτούς που να πληρώνονται καλά για να πληρώσουν φόρους εισοδήματος, και δεν έχουμε πολλές επιχειρήσεις. Ακούσαμε πριν στο θέμα για την εταιρική κοινωνική ευθύνη ότι υπάρχουν 79 επιχειρήσεις οι οποίες κατέθεσαν τις μελέτες τους. Είναι πολύ λίγες. Θα πρέπει να έχουμε πολλές μεγάλες τέτοιες επιχειρήσεις. Και ακόμα και οι επιχειρήσεις που έχουμε, και θα μου επιτρέψετε, είναι αρκετά εσωστρεφείς. Το παραγωγικό μας μοντέλο είναι στρεβλό, δίνει αδιανόητα μεγάλη έμφαση στην εσωτερική κατανάλωση. Φυσικά δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε χώρες, ας πούμε, της Ασίας. Οπότε το τι πρέπει να κάνουμε ως οικονομία δεν είναι μια αυτονόητη επιλογή, είναι μονόδρομος. Περισσότερες επενδύσεις, εξωστρεφείς δραστηριότητες, εξαγωγές, κίνητρα για τη δημιουργία μεγάλων επιχειρήσεων που να κάνουν εξαγωγική δραστηριότητα. Αυτό το Σάββατο δημοσιεύουμε μια καινούργια έρευνα που κάναμε, που δείχνουμε πώς το έκανε η Πορτογαλία, που από το 2018 είχε λίγο λιγότερες εξαγωγές από την Ελλάδα.
Και σήμερα εξάγει προϊόντα αξίας 20 δισεκατομμυρίων παραπάνω από αυτά που εξάγουμε εμείς. Αυτοί μπήκαν στο μνημόνιο το 2011 και βγήκαν στο 2014. Και οπότε εδώ έρχεται η γέφυρα σε αυτά που θα σας πει ο κύριος Μαύρος σε λίγο. Τι φταίει και δεν τα κάνουμε? Μεγάλη συζήτηση. Είμαστε τίποτα περίεργοι, είμαστε τίποτα αλόκοτοι, είμαστε διαφορετικοί από όλους τους άλλους? Η απάντηση είναι πως όχι. Και αυτό έχει την αξία του. Δεν έχουμε... Διαφωνούμε σήμερα. Προσέξτε, ακούστε, λοιπόν. Οι άλλοι τα κάνουν καλά, έτσι, Πορτογάλοι, Ιταλοί κτλ. Εκτός από το τι πιστεύουν οι Έλληνες, στην ετήσια έρευνα που την κάνουμε τα τελευταία 2,5 χρόνια και για την οποία θα σας μιλήσει ο κ. Μαύρος σε λίγο, θα έχει μια προσέγγιση. Φέτος η Διανέωση έκανε και κάτι άλλο. Χρηματοδότησε και επιμελήθηκε την εκφώνηση του World Values Survey, μια παγκόσμια έρευνα που γίνεται σε 90 χώρες περίπου, κάθε 5 χρόνια. Μεγάλη έρευνα για τις αξίες και τα ιδανικά των λαών. Πάνε και βλέπουν πολύ βαθιά τα πιστεύω των πολιτών σε κάθε χώρα και γίνονται και οι συγκριτικές αναλύσεις ανάμεσα στις διάφορες χώρες. Τα αποτελέσματα θα τα δημοσιεύσουμε το Σεπτέμβριο. Από μία πρώτη ανάλυση που έχει γίνει, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι δεν είμαστε πολύ διαφορετικοί από τους άλλους. Μπορεί σε θέματα καινοτομίας να είμαστε στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε θέματα επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη να είμαστε στις τελευταίες θέσεις, αλλά σε θέματα αξιών, σε θέματα πώς βλέπουμε την κοινωνία, πώς βλέπουμε την οικονομία, δεν απέχουμε πολύ από το μέσο όρο. Δεν είμαστε μακριά από τις Πορτογαλίες και τις Ιταλίες που τα κάνουν αυτά καλύτερα από εμάς. Ίσα-ίσα που είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από ανατολικοευρωπαϊκές χώρες. Μπορεί να ισχύει σε εμάς ότι άλλο ψηφίζουμε, άλλο λέμε πολύ και άλλο πιθανό, κάνουμε. Είναι πολύ πιθανό σε μεγάλο βαθμό, αλλά αυτό δεν δείχνει ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα στο DNA μας και ότι το πρόβλημα ενδέχεται να διορθώνεται. Και αυτό είναι το συμπέρασμα στο οποίο θέλω να καταλήξω. Και τα αποτελέσματα του τι πιστεύουν οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει κάποιες αξιοσημείωτες στροφές. Για παράδειγμα, βεβαίως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, όπως και όλων αυτών των ερευνών, πρέπει να τα διαβάζουμε κρατώντας το πίσω μέρος του μυαλού μας ότι εκεί είναι αυτά που λένε οι άνθρωποι ότι πιστεύουν και όχι απαραίτητα αυτά που πιστεύουν πραγματικά ή αυτά που κάνουν στην πραγματική του ζωή. Κρατώντας το αυτό ως δεδομένο όμως, είδαμε για παράδειγμα μια εντυπωσιακή στροφή στα θέματα που αφορούν την οικονομία. Οι Έλληνες από εκεί που προτιμούσαν ένα ισχυρό κράτος με ισχυρές υπηρεσίες πρόνοιας και ας είχαμε υψηλή φορολογία, όταν είδαν την ψηλή φορολογία γύρισαν 180 μοίρες. Και τώρα πλέον θέλουν χαμηλή φορολογία και ας μην έχουμε κράτος πρόνοιας. Όλες οι απαντήσεις στα οικονομικά θέματα γυρνάνε λίγο προς πιο φιλελεύθερες αντικρατιστικές απόψεις. Ξανά κρατάμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας τι οι απαντήσεις είναι αυτές, αλλά δείχνουν κάτι. Οπότε, για το πρόβλημα της καινοτομίας, το οποίο υπάρχει και είναι σοβαρό, η απάντηση είναι πολλαπλή. Χρειάζονται πολλά πράγματα. Λείπουν πολιτική βούληση, πίεση στους κρατικούς φορείς. Εμείς κάνουμε έρευνες, διατυπώνουμε προτάσεις για το τι πρέπει να διεκδικήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το πώς πρέπει να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Τα βήματα που πρέπει να γίνουν για να φτάσουμε ως εκεί είναι συγκεκριμένα, είναι σαφή. Το γιατί δεν το κάνουμε, πιθανότατα δεν οφείλεται στο ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα ως λαός. Ότι τα μυαλά μας είναι διαφορετικά από των ξένων. Φταίει κάτι άλλο. Αυτό θα το αφήσουμε να το συζητήσουμε ίσως και θα το συζητήσετε και σε άλλα πάνελ, αλλά τουλάχιστον μέσα στο κλίμα της μαυρίλας και τη μιζέρια της εποχής, νομίζουμε ότι είναι κάτι. Είναι μια αρχή. Σας ευχαριστώ πολύ. Και νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε την πάσα στον Δημήτρη. Με δύο γκουρού σαν και εσάς και τα θέματα που θέτεις και την ατζέντα που ανοίγεις, τα 20 λεπτά είναι, λες και είναι 1,5. Ναι, συγγνώμη, ξεπέρασε και λίγο. Αυτό το οποίο έχω κάνει είναι ότι δεν έφερα μόνο στοιχεία από την έρευνα της διανέωσης, αλλά προσπάθησα να τα κάνω μίξη βλέποντας ότι το θέμα της κουβέντας μας είναι... η καινοτομία. Να τα ενώσω με άλλα ευρήματα, τα οποία έχουν να κάνουν αυτό καθεαυτό με την καινοτομία. Και αρχίζω κατευθείαν για να μην σας τρώω το χρόνο για να πάμε στην ουσία.
η παρουσίαση είναι σαν χωνή. Δηλαδή θα αρχίσω από το περιβάλλον και θα καταλήξω σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα που σχετίζονται με το θέμα της ενότητας. Θέλω μόνο να κρατήσετε για το πόσο εύκολα ή δύσκολα μπορούμε να γυρίσουμε το κεφάλι αυτού του λαού για να δεχτεί καινοτομίες ή να δεχτεί πράγματα τα οποία για μας αυτή την αίθουσα είναι ρεαλιστικά, ότι προφανώς το πρώτο συνέστημα των Ελλήνων είναι η οργή για ευνόητους λόγους, αλλά σημασία έχει ότι το δεύτερο παραδείγματος χάρη δεν είναι ο φόβος ή δεν είναι η ελπίδα, αλλά είναι η ντροπή. Όταν ένα λαό έχεις να σου δηλώνει ουσιαστικά ότι ντρέπεται, αυτό που σου ζητάει είναι υπερηφάνεια. Άρα οτιδήποτε θέλεις να κάνεις για να του περάσεις την καινοτομία, πρέπει να την περνάς μέσα από ένα όχημα που καταλαβαίνει. Και το όχημα είναι να του δώσεις πίσω την υπερηφάνειά του και αυτό συνδέεται το με τελευταία γεγονότα που έχουν γίνει και στο πολιτικό σκηνικό. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι επειδή έχουν ακουστεί πολλά ότι ξαφνικά υπεραισιοδοξούμε ή υπερδυστυχούμε ή οτιδήποτε, θέλω να σας μεταφέρω την εξής τεχνογνωσία, η οποία σχετίζεται με αυτό το δείκτη που είναι το Economic Recovery Index, ένα σύνθετος δείξης που πατάει κυρίως αυτή την ερώτηση. Βλέπετε λοιπόν ότι στην απάντηση η οικονομική κατάσταση της χώρας χειροτερεύει, μειώνεται από το 70-54-52. Επίσης, στην ερώτηση «Η οικονομική κατάσταση στη χώρα είναι κακή αλλά έχει σταθεροποιηθεί» ανεβαίνει συνεχώς από το 20-28-28 και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν έχουμε έναν λαό ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν στην εντατική και διασωληνωμένος, δεν κούναγε τίποτα και τώρα βγαίνει ένας νοσηλευτής και λέει «κουνάει τα βλέφαρα». Δεν έχουμε αισιοδοξήσει, αλλά μειώνεται η απεσιοδοξία. Και αυτό πρέπει να το αξιοποιήσουμε και θα δείτε παρακάτω στον κορμό της μελέτης που σας δείχνω, από στοιχεία της διανέωσης, τι σημαίνει αυτό. Αυτό είναι το Economic Recovery Index, που είναι ένας δείκτης που πατάει στην προηγούμενη ερώτηση. Το άριστα είναι το 100, δηλαδή εάν μια χώρα φτάσει οι πολίτες της να δηλώνουν κάποια πράγματα σε κάποιες ερωτήσεις και αγγίξει το 100, τότε έχει βγει από την κρίση. Είδατε, βλέπετε μάλλον ότι από το Φεβρουάριο του 2016 που αρχίσαμε το μετρά μέχρι και τον Ιούνιο του 2017 είχαμε το καρδιογράφημα περίπου του νεκρού. Ο δείκτης αυτός με άριστα το 100 ήταν στο 10. Και ξαφνικά από τον Δεκέμβρη που μας πέρασε κάνουμε ένα άλμα και φτάνουμε στο 18 όταν η Ιρλανδία σήμερα είναι στο 40. Για να έχουμε μία αίσθηση του τι σημαίνει κουνάω τα βλέφαρα σαν συσχετισμούς. Έτσι. Όταν τους ρωτάμε σήμερα αν η χώρα έχει ανάγκη από ανάπτυξη ή δικαιοσύνη, βλέπετε ότι έχει αρχίσει και περνάει μπροστά η ανάπτυξη και όχι η δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα συστατικό που μπορούμε να το αξιοποιήσουμε γιατί είναι δομικό στοιχείο της ίδιας της καινοτομίας και το κρατάτε γιατί είναι από τα θετικά ευρήματα. Στο μοντέλο της Kepler-Ross, που είναι η γνωστή ιστορία εξέλιξης, το όταν μας συμβαίνει κάτι υφιστάμεθα στην αρχή σοκ, μετά αρνούμεθα ότι μας συνέβη εμάς αυτό, μετά μπαίνουμε στη φάση του θυμού, μετά μπαίνουμε στην κατάσταση του παζαριού, γιατρέ μου δηλαδή τώρα χτύπησα πολύ, για να μην πω άλλη λέξη, μετά ακολουθεί η ιστορία της κατάθλιψης και αυτή τη στιγμή η χώρα, το 65% των πολιτών, βρίσκεται μεταξύ κατάθλιψης και αποδοχής αυτού που τη συμβαίνει. Άρα λοιπόν και μάλιστα το Δεκέμβρη αυτό το 65% ήταν 57,7%. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι η χώρα έχει αρχίσει σταδιακά να μπαίνει σε μια νέα κανονικότητα, όχι κανονικότητα, σε μια νέα κανονικότητα. Όταν τους ρωτήσαμε λοιπόν ποιοι είναι οι τομείς οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με την ανάπτυξη και το κάναμε αυτό διασταύρωση με το ποιοι τομείς βελτιώνονται σε αυτή τη χώρα, βλέπετε ότι το μόνο πράγμα που είναι και σημαντικό και βελτιώνεται είναι η διαφάνεια του δημόσιου και των θεσμών, τουλάχιστον σαν perception. Σας λέω ότι ο βαθμός βεβαίως βελτίωσης, αν δείτε, είναι 28%, μην φανταστείτε ότι είναι τεράστια τα νούμερα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι τελείως νεκρό. Αυτά τα οποία είναι σημαντικά και δεν βελτιώνονται όμως είναι αυτά εδώ τα δύο συστατικά. Η παιδεία και το εργασιακό πλαίσιο, η καταπολέμηση της ανεργίας. Αυτό έχει σαν προτεραιότητα ο Έλληνας και υπάρχουν και αυτά τα τρία πράγματα, 1, 2, 3, που είναι το νομικό πλαίσιο, η δικαιοσύνη, είναι τα κίνητρα σε επιχειρήσεις
για επενδύσεις και καινοτομία και η δημόσια ασφάλεια. Όλο το opportunity λοιπόν είναι εδώ. Εδώ μέσα βρίσκεται η καινοτομία. Δεν είναι πουθενά ουσιαστικά, δεν έχει εικόνα η καινοτομία στην Ελλάδα. Άρα, έτσι όπως λέει και ο Κότλερ, είμαστε στα πρόθυρα ενός φαινομένου που turbulence is the new normality, αλλιώς η αναστάτωση είναι η καινούρια κανονικότητα. Παραδείγματος χάρη, τι σημαίνει αυτό? Όταν τους ρωτήσαμε ότι μετά από 35 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς αποτιμάται όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, το 68% των Ελλήνων δήλωσε ότι είναι θετική η αποτίμηση. Και πού πήγε το όχι στο δημοψήφισμα? Για πείτε μου. Και προσέξτε και το evolution, την εξέλιξη την οποία έχει κάνει το νουμεράκι. Ξαναέκανε ένα doink και βρέθηκε στο 68%, ενώ το Δεκέμβριο του 2016 είχε πέσει στο 54%. Συστατικό της ανάγκης για επιστροφή στην κανονικότητα. Το ίδιο περίπου συμβαίνει με το προκλητικό επίσης 67%, όταν μας λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί πρόοδο και είναι αναγκαία η παραμονή της Ελλάδας αυτήν. Ούψ! Πού πήγε το 62% στο να σηκωθούμε να φύγουμε ή να τους βρήσουμε ή να τους πιάσουμε από τα μαλλιά και να καυγαδίσουμε με τους Ευρωπαίους? Και εδώ είναι το πολύ ουσιαστικό. Όταν ενώνεις τις δύο ερωτήσεις για το αν θέλετε η χώρα να μείνει στο ευρώ ή η χώρα το ότι μπήκε στην Ευρωζώνη είχε από πίσω μια λάθος απόφαση και τα κάνεις cross αυτά τα δύο, η φυλή των Ελλήνων οι οποίοι λένε ότι ήταν και λάθος που μπήκαμε και να σηκωθούμε να φύγουμε είναι η κόκκινη γραμμή, η οποία από το Δεκέμβριο του 2014 πήγε στο 18, στο 23, στο 26, στο 29 και το καημένο το κροκοδιλάκι ξανάπεσε στο 24, στο 18 και στο 9,5. Πού πήγαν οι εχθρικοί προς την Ευρώπη? Αυτό είναι ένα θετικό πλαίσιο βεβαίως, διότι έχουν αρχίσει να ανοίγουν τα αυτιά τους σε πράγματα δυτικού τύπου. Κάναμε τη βαριά ανάλυση στην έρευνα της διανέωσης, όπου βρήκαμε ότι αυτά που κινητοποιούν, συγγνώμη τους Έλληνες, είναι αυτοί οι 13 παράγοντες. Η επιτυχία ή αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πεσιμισμός, η διατήρηση των συμμαχιών στις διεθνείς σχέσεις, ο εθνοκεντρισμός, σε σχέση με τους μετανάστες η δυνατότητα απορρόφησης, η αδυναμία ενσωμάτωσης, σε σχέση με επίκαιρα θέματα ο κοινωνικός συντηρητισμός, η θρησκευτική και η πολιτιστική ανεκτικότητα, η απόρριψη της πατριδολαγνίας, ο εθνικισμός δεξιός και αυταρχικός, ο εξισωτισμός και κοινοτισμός, οι τέχνες και ο πολιτισμός και τέλος η τηλεόραση, τα αθλητικά γεγονότα κτλ. Όταν τους χαρτογραφήσαμε αυτούς τους παράγοντες, προέκυψαν οι δύο βαρύς άξονες που περιγράφουν σήμερα την Ελλάδα, που είναι η συστημική απόρριψη και versus την συστημική αποδοχή, η παράδοση και η νεωτερικότητα. Δείτε όμως και ένα επιπλέον στοιχείο, ότι οι Έλληνες χωριζόμαστε σε αυτές τις 2, 4, 6, 8 ομάδες. Και ποιες είναι οι ομάδες που ανεβαίνουν? Η λαϊκή βάση, η παραγωγική έκεντρη και οι ευρωπαϊκές φιλελεύθεροι και οι ευρωπαϊστές φιλελεύθεροι. Θέλετε να διαβάσετε λίγο αυτή τη φυλή που ανεβαίνει στην Ελλάδα? Θεωρούν ότι πρέπει να μείνουμε στο ευρώ, αλλά ταυτοχρόνως έχουν αποστροφή προς άλλες εθνότητες, Εβραίους, Γερμανούς και δεν συμμαζεύεται. Έχουν εξαιρετικά αρνητική στάση στους μετανάστες. Είναι βαθύτατα συντηρητικοί ως προς ομοφιλοφιλίες, εργασιακές σχέσεις κτλ. Δηλώνουν υπερηφάνεια για την ελληνική καταγωγή, έχουμε δώσει τα φώτα. Αποστρέφονται έννοιες όπως κομμουνισμός και αριστερά. Δεν είναι ένθερμοι όμως υποστηρικτές του φιλελευθερισμού. Έχουν χαμηλή σχέση με τον πολιτισμό και το ίντερνετ. Ενημερώνονται από την τηλεόραση. Είναι μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά όχι πάνω από 65 χρονών. Είναι εκτός αστικών κέντρων, κυρίως στη Βόρειο Ελλάδα, και είναι χαμηλής μόρφωσης νοικοκυρές και συνταξιούχοι. Και πήγαν από το 30 στο 44 περίπου ένα στους δύο Έλληνες. Βγάλετε αυτό φωτογραφία, να το έχουμε να το καμαρώνουμε. Έτσι. Και αν θέλετε βγάλετε και αυτό που είναι οι άλλοι, εν πάση περιπτώσει, οι ευρωπαϊστές φιλελεύθεροι και οι παραγωγικοί ανεξάρτητοι έκεντροι, οι οποίοι είναι λίγο καλύτεροι, εν πάση περιπτώσει. Αλλά είναι του δουξού δουά.
Εντάξει. Λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι αυτός ο χάρτης. Πρώτον, η παράδοση ανεβαίνει από το 54 στο 65, η συστημική αποδοχή από το 50 στο 59 και όλη η χώρα κινείται προς αυτό το τεταρτημόριο. Παράδοση και συστημική αποδοχή, που σημαίνει ότι οι Έλληνες ξαναγίνονται συντηρητικοί. Και θα μου πείτε, μα πώς είναι δυνατόν, δηλαδή εγώ τι να βγω, να αρχίσω να λέω για παραδοσιακή φέτα. Όχι. Οι τύποι βρίσκονται σε μια φάση που λένε θέλω να πάω ένα τριήμερο σε έναν παραδοσιακό ξενώνα στην Αράχοβα ή στο Πήλιο, ο οποίος θα είναι πέτρινος με ξύλινα δοκάρια ή στο Καρπενήσι, με ξύλινα δοκάρια και κρυφούς φωτισμούς και θα βαφκαλίζομαι ότι ζω την παράδοση, αλλά θέλω το μπάνιο να έχει πατητίτσι με ντοκονία κάτω. Άρα λοιπόν σας λέω πράγματα που σχετίζονται με το μυαλό τους για το πώς μπορούμε να περάσουμε, να εκπαιδεύσουμε αυτόν τον κόσμο για να αρχίσει να αποδέχεται με θετικό τρόπο την έννοια της καινοτομίας. Και όταν ελέγξαμε για το τι απ' όλα συνδέεται περισσότερο με τη νέα κανονικότητα και κροσάραμε δύο ερωτήσεις, την ερώτηση του τι θα κάνει η χώρα τελικά, δηλαδή θα πάει καλύτερα ή τα προσωπικά μου οικονομικά θα πάνε καλύτερα, μεταξύ 2016 και 2017, δείτε τι έγινε, ότι αυτό που βελτιώθηκε από το 2016 στο 2017 είναι ότι δεν προσθέθηκαν άνθρωποι που είναι αυτοί, δηλαδή αυτοί που λένε τα προσωπικά μου οικονομικά θα βελτιωθούν, αλλά προσθέθηκαν άνθρωποι που λένε η χώρα θα πάει καλύτερα. Άρα το μεγάλο ζητούμενο είναι το κλίμα και όχι τα προσωπικά τους οικονομικά. Θέλουν κλίμα. Και μάλιστα αυτό που συνδέεται με το κλίμα είναι η ανάγνωση βιβλίων, η πολιτική τοποθέτηση που πρέπει να περιέχει τη λέξη κέντρο και βέβαια η συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν γίνει κάτι και στουκάρει η Ιταλία, έχουμε πρόβλημα. Π.χ. CEO Burning Issues. Τι απασχολεί τους CEOs διεθνώς και στην Ελλάδα. Το innovation είναι πέμπτο για τους διεθνείς CEOs, είναι έκτο στην Ελλάδα τελευταίο και καταϊδρωμένο. Διότι εδώ τους απασχολούν οι πελάτες, χωρίς να το συνδέουν με αυτό, το sustainability να επιβιώσω ρε παιδιά και οι ρυθμίσεις που έρχονται από το κράτος, που είναι αυτό που είπε προηγουμένως ο κύριος Μπακογιάννης σε σχέση με το ρόλο του κράτους στη ζωή. Τους ρωτήσαμε να αξιολογήσουν την καινοτομία στην ελληνική κοινωνία σε σχέση με την ανάπτυξη και τους είπαμε τι από αυτά εμποδίζει την ανάπτυξη ή τι πρέπει να κάνουμε για να έρθει η ανάπτυξη και έβαλαν την υποστήριξη της καινοτομίας στην ένατη θέση. Έλληνες πολίτες είναι αυτοί, οι οποίοι λένε η διαφάνεια στο δημόσιο, το φορολογικό σύστημα, η αποτελεσματική λειτουργία των θεσμών, η λειτουργία του δημόσιου τομέα και πάει λέγοντας. Και όταν τους ρωτάς ποια είναι σημαντικά και σε ποια αποδίδουμε καλά, εκεί που δεν αποδίδουμε καλά είναι αυτό. Ένα φιλικό περιβάλλον δεκτικό στην καινοτομία, απασχόληση σε κλάδους υψηλής εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας και να καταλαβαίνω ότι αυτό που κάνω έχει σαφή οικονομικά αποτελέσματα. Είναι υψηλά στη σημαντικότητα και δεν το κάνουμε. Και θα κλείσω με τον πολιτή από μια έρευνα του Ινστιτούτου Πολίσεων Ελλάδος, οι οποίοι πολιτές, που είναι και οι εκπρόσωποι της καινοτομίας την οποία σε εισαγωγικά πουλάμε, καταρχήν έχουν τερατοδός χαμηλή αυτοεκτίμηση. Ντρέπεται ο άλλος να γυρίσει σπίτι του και να πει ότι εγώ είμαι πολιτής. Δεν μπορεί, δεν το σηκώνει. Έτσι, άρα αυτοεκτίμηση και πάει λέγοντας. Και το άλλο πράγμα που θέλει προσοχή σε θέμα με την καινοτομία είναι ότι όταν κάναμε segmentation των πολιτών, η κατανομή ήταν αυτή που βλέπετε. Η επικοινωνιακή που λένε σαγηνεύω με την προσωπικότητά μου, η ανθρωποκεντρική που λένε υπάρχω για τον πελάτη, τα δίνω όλα, οι τεχνοκράτες που λένε ενδυναμώνω μέσω της τεχνολογίας εγώ και ο ρόλος μου, οι διαπραγματευτές που λένε διαπραγματεύομαι άρα πουλάω, οι συνεργατικοί που λένε συνεργάζομαι άρα υπάρχω επαγγελματικά, και οι καταρτισμένοι που λένε γνωρίζω καλά το αντικείμενό μου, δεν θα μου τη βγεις.
Αυτός είναι ο πολιτής του σήμερα. Όταν του ζητήσαμε ποιος είναι ο πολιτής σε 10 χρόνια από σήμερα, δείτε τι μας είπαν, αδειάζουν αυτοί και αυτοί και γεμίζουν οι τεχνοκράτες. Και κυρίως αδειάζουν οι ανθρωποκεντρικοί. Πάνε από το 17 στο 9 και αυτοί ανεβαίνουν από το 19 στο 31. Και αν δείτε τα εσωτερικά συστατικά τους, είναι τεχνολογία για την τεχνολογία, ξεχνώντας την ανθρωποκεντρικότητα στην πώληση. Άρα λοιπόν κινδυνεύουμε να μας καταπιεί η τεχνολογία κάθετος καινοτομία, χάνοντας όλα τα υπόλοιπα συστατικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε φύγει από το χρόνο, αλλά θέλετε να κάνετε μια ερώτηση. Πείτε. Όχι σε όλες τις έρευνες, στις διανέωσες. Στην τελευταία έρευνα που ήταν του Ινστιτούτου Πωλήσεων ήταν 600, 500 πολιτές. Ναι. Επομένως, αυτά τα αποτελέσματα που βγάλατε ήταν βάσει των sampling που κάνατε σε κάποια ερωτηματολόγια. Αυτά τα δοκιμάσατε να δουλέψετε με social media, παραδείγματος χάρη Twitter feeds ή Facebook, έτσι ώστε να ενδυναμώσετε λίγο αυτά τα αποτελέσματα. Παραδείγματος χάρη, στις εκλογές, όλα τα μοντέλα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την πρόβλεψη έχουν αποτύχει. Από τότε που ξεφύγαμε από το δίπολο, έτσι δεν είναι. Επομένως, τώρα έχουμε πολύ ισχυρά εργαλεία, όπως είναι αυτά των social media. Και μιας που είμαστε σε εποχή και θέλουμε να είμαστε σε εποχή digitalization, μήπως θα ήταν χρήσιμο να τα εξερευνήσουμε και αυτά, έτσι ώστε να ενδυναμώσουμε πιθανές hypotheses τις οποίες βρίσκεται από το sampling που κάνετε. Να θυμίσω τις πρόσφατες εκλογές της Αμερικής, του Donald Trump για παράδειγμα, ο οποίος χρησιμοποίησε για παράδειγμα την Cambridge Analytica. Έχετε ερώτηση? Ναι, η ερώτησή μου λοιπόν είναι αν θα βρίσκατε χρήσιμο να χρησιμοποιηθούν τα social media για να βγάλετε πιο καλά αποτελέσματα. Η απάντηση είναι απλούστατη και θα σας απαντήσω με διπλή ιδιότητα. Η μία είναι ότι είμαι πρόεδρος του ΣΕΔΕΑ, άρα γνωρίζω πάρα πολλά πράγματα, και η δεύτερη είναι ότι είμαι διευθύνων σύμβουλος της MRB. Κρατήστε λοιπόν ότι από τις εκλογές του 2005 έχουν αλλάξει τερατοδός πράγματα στον τρόπο που τρέχουν οι έρευνες, διότι έχουμε μπει στη διαδικασία μεικτής δειγματοληψίας, κάποια κομμάτια στο ίντερνετ και κάποια κομμάτια τηλεφωνικά ή face-to-face, διότι θα σας πω ότι το web έχει τεράστια προβλήματα. Δεν γνωρίζεις ποιοι έρχονται να σου απαντήσουν ή οι μεγάλες ηλικίες του 65+, ξέρετε πόσοι είναι διατεθειμένοι, πόσοι ξέρουν ικανά το ίντερνετ για να απαντήσουν και πόσοι θα ήταν διατεθειμένοι να γραφτούν σε πάνελ. Τα river sampling τα οποία ακούστηκαν πρόσφατα είναι πράγματα τα οποία δεν οδηγούν σε ελέγξιμο δείγμα. Το δεύτερο είναι να σας πω ότι πρόσφατα με δική μας επένδυση τρέξαμε την αξιολόγηση της συμφωνίας των πρεσπών σε ιντερνετική έρευνα για να διαπιστώσουμε ότι στο web δεν έχει σωστή εκπροσώπηση σε ημιαστικά αγροτικά, δεν έχει σωστή εκπροσώπηση σε μεγάλες ηλικίες. Εκείνο που έχω να προτείνω λοιπόν, είναι, γιατί γίνονται πράγματα σε επιστημονικό επίπεδο στην Ελλάδα, και να σας απαντήσω και απευθείας την ερώτηση πριν συνεχίσω, ότι εδώ στο κομμάτι του Ινστιτούτου Πωλήσεων έγινε σε μέλη του ΙΠΕ, γιατί αυτό ήθελε να τρέξει η συγκεκριμένη μελέτη, να δει εκεί στον επίσημο φορέα που εκπροσωπεί τις πωλήσεις τι αισθάνονται οι πολιτές. Και είχαμε εκπροσώπηση από όλα τα στρώματα, B2B και B2C. Σας λέω λοιπόν ότι στην Ελλάδα γίνονται πράγματα προς τις μεθοδολογίες και προς τα social media και προς το web και παντού. Εκείνο που έχω να σας προτείνω ως πρόεδρος της ΕΔΕΑ είναι σταματήστε, σας απαγορεύω να διαβάζετε την πρόθεση ψήφου. Μπορείτε να σταματήσετε να διαβάζετε την πρόθεση ψήφου και να βγάζετε συμπεράσματα από όλες τις άλλες ερωτήσεις. Γιατί σας θυμίζω και ανατρέξτε στο δελτίο του ΣΤΑΡ παραμονή των εκλογών ότι εκτός από την πρόθεση ψήφου με τον κύριο Χατζηνικολάου δείξαμε και δύο επιπλέον ερωτήσεις. Η μία έλεγε ανεξάρτητα με το ποιος πιστεύετε ότι θα κερδίσει, εσείς ποιος θα θέλατε να κερδίσει,
και προηγεί το ΣΥΡΙΖΑ με 5,5 μονάδες. Και είχαμε και δεύτερη ερώτηση, cross-check, που έλεγε και με ποιο κόμμα θα στεναχωριόσασταν αν κέρδιζε, και προηγεί το εκεί η Νέα Δημοκρατία με 5,3. Άρα το ντέρμπι της πρόθεσης ψήφου ήταν εμφανές ότι δεν επρόκειτο να καταλήξει έτσι. Αλλά ποιος διαβάζει τις υπόλοιπες ερωτήσεις? Στην Ελλάδα είμαστε illiterate στο να διαβάζουμε. Πάμε κατευθείαν στην μπριζόλα. Ξέρετε πολλούς να παραγγέλνουν το πρώτο πιάτο? Παραγγέλνουν στα εστιατόρια όλοι το πρώτο, το κανονικό πιάτο, και μετά αρχίζουν να μιλάνε για τα ορεκτικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω και εγώ κάτι για το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί ως εμείς στη διανέωση μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και το θέμα της μεθοδολογίας. Έχουμε συνεργαστεί με την MRB αλλά και με άλλες εταιρείες. Το δείγμα το οποίο φτιάχνεται για τέτοιου τύπου έρευνες είναι υπερεπαρκές. Σας διαβεβαιώ δηλαδή, γιατί το έχουμε τσεκάρει με διάφορους τρόπους. Επίσης, αυτές οι έρευνες δεν είναι δημοσκοπήσεις, δεν προβλέπουν κάτι. Οπότε, για να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα για το τι σκέφτονται οι Έλληνες, τι έχουν στο μυαλό τους και πώς απαντάνε σε τέτοιου τύπου ερωτήσεις, αυτή είναι η καλύτερη μεθοδολογία για να καλύψουμε ένα πανελλαδικό δείγμα. Οπότε, μπορείτε να μείνετε ήσυχος από αυτή την άποψη, γιατί το προσέχουμε και το φροντίζουμε και αυτό μας ενδιαφέρει πολύ. Αυτά είναι τα πλησιέστερα αποτελέσματα που μπορούμε να δούμε για τέτοιου τύπου έρευνες. Και σκεφτείτε επίσης ότι διαφορά μιας μονάδας ή δύο μονάδων δεν έχει και τόση σημασία. Τι πιστεύουν οι Έλληνες είναι αυτές οι έρευνες? Τι λένε στον άνθρωπο που τους παίρνει τηλέφωνο και τους μιλάει και τους κάνει μια έρευνα, ότι αυτή τη στιγμή ποια είναι η γνώμη τους για ένα συγκεκριμένο θέμα? Δεν έχει σημασία να πάμε στην κάθε μονάδα. Τις τάσεις θέλουμε να βλέπουμε, το γενικότερο σκεπτικό που υπάρχει στην κοινωνία για κάποια βασικά θέματα. Και κάτι επιπλέον τεχνικό. Τα ερωτηματολόγια πλέον έχουν αυξηθεί σε όγκο ερωτήσεων δραματικά πολύ. Είτε είναι webικά, είτε είναι face-to-face, είτε είναι τηλεφωνικά. Για να μπορέσουμε να τσεκάρουμε την πρόθεση τρολαρίσματος των δειγμάτων. Και γι' αυτό εμπιστεύομαι περισσότερο τις έρευνες face-to-face, γιατί για να σου ανοίξει κάποιος την πόρτα, να μπει στο σπίτι του, να σου απαντήσει με κάλπη παραδείγματος χάρη, δεν σε έβαλε στο σπίτι για να σε τρολάρει. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Τα ερωτηματολόγια έχουν ακριβήνει δραματικά για να κάνουμε cross-check αυτό που έχει πει τρεις ερωτήσεις πιο πίσω, αν στέκει με μια διαφορετική διατύπωση τρεις ερωτήσεις μετά. Πάντως νομίζω ότι το ερώτημά σας ήταν λίγο αποπροσανατολιστικό σε σχέση με και τα στοιχεία που συζητήθηκαν και τα συμπεράσματα κανείς που θα μπορεί να βγάλει. Γιατί από τη μια είδαμε, κλείνοντας έτσι και αν θέλετε το σχολιάζετε, μια σαφή αλλαγή κλίματος, μια επιστροφή σε μια νέα κανονικότητα, αλλά με περισσότερη αισιοδοξία. Είδαμε επίσης, από τα στοιχεία που έθεσε εσύ, Θοδωρή, ότι πραγματικά δεν διαφέρουμε τόσο πολύ από τους άλλους, τους καλούς Ευρωπαίους, αλλά παράλληλα, δικιά μου διαπίστωση είναι ότι το χάσμα ανάμεσα στις δύο Ελλάδες μεγαλώνει. Δηλαδή από τη μια μιλάμε για μια αυξανόμενη λαϊκή βάση, η οποία τα χαρακτηριστικά τα οποία αγοράζει, να το πω έτσι, είναι ακόμα ένα παλιό αν θέλετε στοίχημα, και η Ελλάδα αυτή της καινοτομίας που συζητάμε εδώ, που κάποιοι άνθρωποι την παλεύουν επιχειρηματικά και ουσιαστικά και θα το δούμε και με το επόμενο πάνελ, ξεμακραίνει. Αυξάνεται σε μέγεθος όμως. Το θέμα είναι να δεν περιμένει κανένα στη λαϊκή βάση να βγάλει μεγάλες επιχειρήσεις εξαγωγικές απαραίτητα. Όχι, είναι καλό να προσφέρει εργατικό δυναμικό. Από εκεί περιμένει κανείς να υπάρχουν οι μελλοντικοί εργαζόμενοι και κάποια από τα στελέχη. Αλλά πρέπει να υπάρχει και αυτό το 19% ή το 11% των κεντρών, οι οποίες είναι οι δυνάμεις από τις οποίες θα βγουν μπροστά οι οικονομικές δομές, επιχειρήσεις, καινοτόμες κατά μια έννοια δραστηριότητες. Η λαϊκή βάση όμως αναδεικνύει και τους ανθρώπους που θα μας κυβερνήσουν την επόμενη μέρα. Προφανώς. Που αυτοί υποτίθεται ότι δημιουργούν ένα πλαίσιο. Απλά για να μπορούν να καινοτομήσουν αυτό που έθεσε και ο Δημήτρης είναι ότι η λαϊκή βάση είναι ο κόσμος στον οποίο πρέπει να, αυτοί οι άνθρωποι να μιλήσουν. Πρέπει να επικοινωνήσουν αυτή την ανάγκη, την έννοια της καινοτομίας, την αξία της, την οικονομία και ουσιαστικά να τεκμηριώσουν σε αυτούς τους ανθρώπους την ανάγκη και των πολιτικών παρεμβάσεων που χρειάζονται. Διπλή δουλειά ο Κώστας. Γιατί είσαι μπροστά και... Θέλω να συμπληρώσω κάτι, ότι το σύστημα ή οτιδήποτε, οι συστημικοί φορείς έχουν για πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο Brexit
και πολύ σωστά στην υπόθεση του Τραμπ κτλ. Κτλ. Εγκαταλείψει στην τύχη τους τις λαϊκές βάσεις. Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι αυτοί, νιώθοντας αφημένοι από φορείς και θεσμούς, μοιραία τραβιούνται στα άκρα. Άρα λοιπόν ένα από τα καθήκοντα που έχουν σε εισαγωγικά και με την καλή έννοια η ελίτ της χώρας σαν τους ανθρώπους που είναι εδώ μέσα, είναι να μπορέσουν να οδηγήσουν αυτούς τους ανθρώπους ή αυτή την μπρουτάλ δύναμη την οποία έχουν σε ένα πιο δημιουργικό και όχι παραπονιάρικο δρόμο. Αλλά αυτό είναι ευθύνη δική μας. Δεν είναι ευθύνη δική τους να ισιώσουν μόνοι σαφώς. Τους. Αλλά ελπίζω να σας ακούμε όλοι και να μπορούμε, γιατί έχω μεγάλες αμφιβολίες κατά πόσο μπορούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.